Χθες ήρθαν τα Πετσετέλ στη Μυτιλίνη. Ναι. Τα δύο ελικόπτερα είχαν έρθει από την περασμένη εβδομάδα στη Χίο και στη Σάμο και περιμένουμε μόνο την έλευση των δύο Καναντέρ σε L215 τα οποία θα εγκατασταθούν στο αεροδρόμιο της Σάμο. Αυτές τις ημέρες, σήμερα αύριο, θα έχουμε και τα δύο Καναντέρ στη Σάμο. Το σημαντικό για μας είναι ότι φέτος έχει υλοποιηθεί κατά ένα μεγάλο μέρος ένα πρόγραμμα απόκτησης υδροφόρων οχημάτων, πυροσβεστικών οχημάτων για κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε καινούργια αυτοκίνητα στη Μυτιλίνη. Έχουμε παραλάβει ήδη 4 μικρά του 9 τόνου. Έχουμε παραλάβει 2-2,5 άτονα. Έχουμε παραλάβει ένα όχημα μεταφοράς προσωπικού. Περιμένουμε την απόκτηση την έλευση ενός τετράτονου και ενός μικρού 1 τόνου για αστικές πυρκαγιές. Το ίδιο περίπου έχει συμβεί και στις υπόλοιπες υπηρεσίες της περιφέρειας. Στη Σάμο, στη Χίο, στη Λίμνο και στην Ικαρία. Σημαντικά προβλήματα με τις βλάβες των παλιότερων οχημάτων δεν αντιμετωπίζουμε, παρόλες τις δυσκολίες. Βρισκόμαστε σε πολύ καλό σημείο και θεωρώ ότι η φετινή χρονιά μας βρίσκει σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητος από τα χρόνια τουλάχιστον που εγώ ασχολούμαι, που εγώ μάλλον ασκώ διοίκηση στην Πύψιλο Μυτιλίνης και έχω και κάποια γνώση από την περιφέρεια.